Δύο αίθουσες αναγκάστηκε να ζητήσει τελικά ο Δήμος Ξάνθης κατόπιν πέσεων για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, αφού στην εκπνοή της προθεσμίας αποφάσισε να καταθέσει τεχνικά δελτία μόνο για αυτές και για δύο σχολεία, αφού όπως παραδέχτηκε, μόνο δύο σχολικές μονάδες διαθέτουν οικοδομική άδεια. Η ιστορία αυτή έχει την αρχή της από την προηγούμενη σχολική χρονιά, όταν στα πλαίσια της γενίκευσης του δίχρονου νηπιαγωγείου ζητήθηκε από τους Δήμους να δηλώσουν, να γνωστοποιήσουν τις ανάγκες που έχουν και σχολική στέγη, ώστε να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί το δίχρονο νηπιαγωγείο. Ο Δήμος εδώ, όταν κλείθηκε, εξέφρασε την ανάγκη για 9 αίθουσες. Χρηματοδοτήθηκε τον Σεπτέμβρη για 6 και τελικά υπήρξε μία, από εκεί και πέρα, υπήρξε μία ολιγορία. Η προθεσμία για την υποβολή τεχνικών δελτίων από πλευράς των Δήμων έλυγε τον 20 Οκτώβρη. Ο Δήμος δεν είχε ανταποκριθεί και αυτό το πράγμα άρχισε να μας ανησυχεί. Γι' αυτό το λόγο και εμείς ως παράταξη, γι' αυτό με παρέμβαση, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το ζήτημα, γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό θα αποτελούσε και μία έμεση πίεση προς το Δήμαρχο και προς το Δήμο φυσικά, για να κινητοποιηθεί το θέμα αυτό. Και αυτό πράξαμε. Τελικά υπέβαλε στην εκπνοή του χρόνου, από ό,τι μάθαμε, στο παραπέντε πριν λήξει το 18, τεχνικά δελτία για δύο αίθουσες μόνο, η οποία είναι στο 13ο νηπιαγωγείο και το 10ο δημοτικό, με την αιτιολόγηση ότι τα άλλα κτίρια, τα άλλα σχολικά κτίρια που θα τοποθετούνται να είναι προκατασκευασμένοι σχέσεις, δεν έχουν οικοδομική άδεια. Αυτό αποδεικνύει για μας την χρόνια λιγορία των δημοτικών αρχών στο θέμα της σχολικής στέγης, γιατί είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν χρόνια κτίρια δημοτικά που να μην έχουν, να λειτουργούν χωρίς οικοδομική άδεια. Και βέβαια υπάρχουν και ζητήματα τα οποία είναι πολύ ασφικτικά, όπως για παράδειγμα στα σχολεία το 15ο και το 20ο του Δρομφερού, τα οποία έχουν έναν μεγάλο μαθητικό πληθυσμό, συνοστίζονται κυριολεκτικά σε μικρές θέσεις που δεν του φτάνουν. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ενώ υπήρχε και εγκόπεδο το οποίο μελλοντικά θα στέγαζε το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου για το Δρομφερό, τελικά αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να καταπατηθεί. Είναι λοιπόν από το 2013 που ένα μέρος της ευθύνης για τη σχολική στέγη έχει περάσει τους Δήμους, συντήρηση αλλά και ανέργεια των σχολικών κτηρίων. Αυτό το διάστημα υπάρχει μια ολιγορία, θεωρούμε δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Και γι' αυτό από την πλευρά μας όσο μπορούμε αυτό το θέμα το αναδεικνύουμε. Βέβαια το ερώτημα είναι αν γνώριζε ο Δήμος ότι για τη μη υπαρξία οικοδομικών αδειών στις σχολικές μονάδες, ένα ερώτημα που γεννάται εύλογα, αφού η πρώτη πρότασή του αφορούσε σε 9 αίθουσες και όχι σε 2 όπως κατέληξε. Αν λοιπόν δεν γνώριζε, τότε τα ερωτήματα για την ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά στα σχολεία και την κατάστασή τους ανακύπτουν αβίαστα, ενώ αν γνώριζε, πάλι δεν ρωτάται κανείς τότε γιατί πρότεινε τη δημιουργία 9 αίθουσών, αφού ήξερε πως αυτές δεν μπορούν να δημιουργηθούν ελλείψη οικοδομικών αδειών.